Η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον κορονοϊό, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Τα οικονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον κορονοϊό ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας τη Δευτέρα 9 Μαρτίου. Ο κ. Ταϊκούρας περιέγραψε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και, όπως εξήγησε, εδράζονται σε 4 πυλώνες, τους οποίους και περιέγραψε αναλυτικά. Πρόσθετες δράσεις προς την κατεύθυνση ενημέρωσης των πολιτών για τη δυνατότητα μείωσης της απευθείας και άμεσης επαφής τους με τις δημόσιες αρχές μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών. Δεύτερος πυλώνας, πρωτοβουλίες ενίσχυσης του συστήματος δημόσιας υγείας. Υπάρχει πλήρης υποστήριξη του συστήματος υγείας σε έκτακτες δαπάνες που απαιτούνται, όπως προβλέπεται άλλωστε και στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αναφορικά με έξοδα μισθοδοσίας, εξοπλισμό ΜΕΘ, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, δαπάνες για καθαριότητα και φύλαξη, μεταφορά και ανάλυση δειγμάτων και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί. Ήδη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενισχύθηκε ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας με 15 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τρίτος πυλώνας αφορά πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού στα οικονομικά. Τα νέα οικονομικά μέτρα αφορούν την αναστολή πληρωμής του φόρου προστιθέμενης αξίας για 4 μήνες στις πληττόμενες περιοχές. Η αναστολή πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών και ρυθμίσεων στην εφορία για 4 μήνες. Η αναστολή πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών και ρυθμίσεων για 3 μήνες. Η διευκόλυνση οργάνωσης εργασίας επιχειρήσεων, η διευκόλυνση εργασίας από το σπίτι και η δημιουργία μηχανισμού εποπτείας. Τέταρτος πυλώνας, πρωτοβουλίες όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αναλυφθούν έγκαιρα συντονισμένες ευρωπαϊκές δράσεις. Αφού επαναξιολογηθεί η κατάσταση στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδος, θα πρέπει να αναλυφθούν άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του ιού στη μεγέθυνση των οικονομιών, στα δημόσια οικονομικά και, όπως είπα πριν, και στην πραγματική οικονομία. Ενώ μέχρι στιγμής κρούσματα κορονοϊού δεν έχουν εμφανιστεί στην Καβάλα, οι επιπτώσεις τους στην αγορά της πόλης έχουν ήδη φανεί. Έχει δημιουργηθεί μία έτσι αναταραχή, έχει δημιουργηθεί ένα, θα λέγαμε, μια φοβία στον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά το βλέπουμε και στην αγορά, φαίνεται από το πόσο κουμπωμένος είναι ο κόσμος. Σίγουρα οι περιοχές με τις οποίες έχω συνομιλήσει, π.χ. ας πούμε με την Πελοπόννησο, με προέδρους εμπορικών συλλόγων όπου υπάρχουν τα κρούσματα, όντως υπάρχει απότομη πτώση τζίρου στα καταστήματα. Και οπωσδήποτε ο κόσμος έχει φοβηθεί, δεν έχει τις μετακινήσεις, δεν κάνει τις μετακινήσεις που έκανε, είναι πιο περιορισμένοι. Η ακύρωση των εκδηλώσεων επηρέασε το κτέλ Καβάλα. Στα δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη δεν έχουν δεχτεί ακόμη μεγάλο πλήγμα. Ένα δείγμα γραφής είχαμε με το καρναβάλι της Ξάνθης, όπου ως όμορος νομός καταλαβαίνετε ότι μετακινούνται συμπολίτες μας για τις εκδηλώσεις τις καρναβαλικές, όπου εκεί όντως, επειδή δεν έγινε η εκδήλωση συγκεκριμένη, είχαμε μια μεγάλη μείωση. Η Θεσσαλονίκη, που είναι μια σημαντική γραμμή για μας, η καλύτερη γραμμή που έχουμε, η πιο κερδοφόρα, προς το παρόν ακόμη δεν έχει επηρεαστεί έντονα. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που έχουμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι ναι, όπως φαντάζεστε, και σε όλους τους τομείς και σε άλλους φορείς υπάρχει έτσι μια μικρή μείωση.